Η δεύτερη συνεδρία έχει πρόεδρο, τον πρόεδρο της ΠΟΕ, δικηγόρο κύριο Τοπαλίδη, απ' τη Λάρισα έσχισε εγγέλθε, και ένθεν κακήθεν του πρόεδρου της ΠΟΕ είναι δύο παλέμαχοι, γίγαντες του χορού Σέρα και γενικότερα του Ποντιακού χορού, ο δάσκαλος και φίλος μου και συγχορευτής μου Νίκος Σωματαρίδης. Το υπόλοιπο πάει προς τα κάτω, είναι ρίζες. Το υπόλοιπο μπορεί είναι ρίζες, να ξέρετε. Και επίσης ο συγχορευτής μου... Το υπόλοιπο πάντα τα αφήνω στο σπίτι μου. Ο Νίκος ο Παλασίδης, καθηγητής φροντιστής, το ξέρετε όλοι στη Θεσσαλονίκη, έχει αφήσει το όνομά του και παιδί και αυτός και εγώ και ο Νίκος Σωματαρίδης της Ευξήμβουλης Θεσσαλονίκης. Συμβολισμοί λοιπόν, και πάλι συμβολισμοί, και το Προεδρείο συμβολίζει κάποια πράγματα. Προεδρεύει ο πρόεδρος της ΠΟΕ και ένθεν κακήθεν είναι οι γίγαντες του χορού Σέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε συνηθίσει εδώ στην ΕΦΣΥΝΟΛΕΣ και από τις Γενικές Συνελεύσεις, οπότε θα μιλήσω από του βήματος. Δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες βρισκόμαστε στη φιλόξενη αίθουσα της ΕΦΣΥΝΟΛΕΣ. Χθες υπήρξε η βράβευση του 5ου Πανελλήνιου Μαθητικού. Προχθές, συγγνώμη, είναι τόσες πολλές εκδηλώσεις. Μέσα στο ίδιο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, εν πάση περιπτώσει, ήταν η βράβευση του 5ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση ως Ομοσπονδία στη γενοκτονία. Η γενοκτονία όμως είναι ένα διαρκές και απαράγραπτο έγκλημα, το οποίο όμως έχει πολλές υποστάσεις. Δεν σχετίζεται μόνο με την φυσική εξόντωση μιας πληθυσμιακής ομάδας. Έχει σχέση να κάνει και με την εξόντωση των μνημείων πολιτιστικής, ιστορικής και θρησκευτικής κληρονομιάς. Και αυτό που παρατηρούμε δυστυχώς από τη γείτονα χώρα και την οικειοποίηση πλέον του πολιτισμού της. Εμείς ως απόγονοι των γενοκτονημένων, ως πόντι, ως φυσικοί συνεχιστές της τρισχιλιετούς πορείας των προγόνων μας στην ιστορική πατρίδα, οφείλουμε να διαφυλάξουμε την καθαρότητα των παραδεδομένων. Και μπορεί ο πολιτισμός και η παράδοση να είναι έννοιες ζώσες, με την έννοια ότι διαχρονικά εμπλουτίζονται, αλλοιώνονται, διανθίζονται. Ωστόσο, εμείς έχουμε ιερή υποχρέωση απέναντι στους προγόνους μας να διατηρήσουμε την καθαρότητα αυτών που μας παρέδωσαν η πρώτη γενιά προσφύγων. Σε αυτήν την λογική και τη διάσταση, ξεκινάμε σήμερα ως Παμποντιακή Ομοσπονδία με την αρμόδια επιτροπή αυτήν την ημερίδα, αντίστοιχες της οποίας θα ακολουθήσουν ανά την Ελλάδα, και όχι κατά ανάγκη με τα ίδια πρόσωπα. Εμείς θέλουμε να εγείρουμε τον διάλογο επί των ζητημάτων της παράδοσης και να θεωρηθούν ενδεχομένως οι συγκεκριμένες ημερίδες ως μια προσυνεδριακή διαδικασία, ούτως ώστε να μπορέσουμε ως Ομοσπονδία να προχωρήσουμε σε ένα συνέδριο το οποίο θα ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την λαογραφία μας, με τον χορό μας, με την ενδυμασία μας, που δυστυχώς αλλοιώνονται από τους ίδιους τους πόντιους. Ενδεχομένως από άγνοια, άλλες φορές από σκοπιμότητα. Εγώ αυτά ήθελα να πω, να δώσουμε τον λόγο στους ομιλητές και στους, τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρείου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή ακρόαση. Καλώς. Κύριε Παραχαρέδη. Κύριε Σωματαρίδη, από εδώ. Έναν περιεκτικό, σύντομο χαιρετισμό. Εσείς ξέρετε. Εντάξει. Ναι. Δύο λόγια θέλω να πω στο σημείο αυτό. Καταρχήν μεγάλη μου χαρά ο κύριος Καμενίδης εδώ, ο κύριος Παρχαρίδης, ο κύριος Πελαγίδης, ο κύριος Πρόεδρος της Ευσύνης, σε καιρούς πολύ πολύ δύσκολους. Λοιπόν, οπωσδήποτε οι αντοχές των ανθρώπων έχουν τα όρια τους.
Λοιπόν, μιλάω και για μας όλους που είμαστε εδώ. Καλούνται όμως όλοι οι πρωταγωνιστές του δευτέρου επεισοδίου κατά την αρχαία τραγωδία, καλούνται να επιβεβαιώσουν τον αρχαίο λόγο. Έκαστον των προϋπαρξάντων, λοιπόν, κρίνεται από το τελευταίο συμβάν. Και είμαι σίγουρος, πραγματικά έχουν τις ανεξάρτητες δυνάμεις ο Καραβέλας και άλλοι κοινές να επιβεβαιώσουν 10 φορές αυτό που λέω. Να είστε σίγουροι γι' αυτό, είστε τυχεροί που παραμένετε εδώ. Θα παρακαλούσα τον κύριο Μουλησιάδη για το πρώτο θέμα. Ένα σύντομο βιογραφικό του φίλου μας, του Παναγιώτη Μουλησιάδη. Γεννήθηκε το 1955 στο Ανατολικό Ταλαιμαϊδας. Σπούδασε ηλεκτρονικός και εργάστηκε για 30 χρόνια στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρονικής στην Ταλαιμαϊδα, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της Εψούν Λέσης Ταλαιμαϊδας και πρόεδρός της. Το 1986 παρουσίασε για πρώτη φορά στις 19 Σεπτεμβρίου διαφάνειες με θέμα «Η γενοκτονία των κοντίων». Υπήρξε πρωτοπόρος σε όλους τους αγώνες για την διεκδίκηση της αναπλώρησης κοντιακής γενοκτονίας. Αγωνίστηκε για οργανωτική ενότητα του κοντιακού χώρου και για την υπεράσπιση του κοντιακού πολιτισμού με άρθρα, ομιλίες, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Σήμερα διατηρεί μόνιμη κοντιακή στήριξη στην κοντιακή εφημερίδα «Γνώμη», την επαρχιακή εφημερίδα «Πτολεμαίος», το περιοδικό «Ποντιακά». Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα και μελέτες για τους ποντιακούς χορούς από το 1994 μέχρι και σήμερα. Στις 21-12 του 2013, στο ξενοδοχείο Χίλτον μίλησε στα πλαίσια της διημερίδας που οργάνωσε ο ΣΠΟΣ Νότιας Ελλάδας για τους χορούς με θέμα «Η εθνική ταυτότητα του ποντιακού χορού στον χώρο και τον χρόνο». Είναι παντρεμένος και πατέρας 3 παιδιών. Και παππούς.